Εσάς ήταν λίγο πιο οικογενειακές, θέλω να πω πιο παρέας, πιο... Οικογενειακές στο Σαμόνα, το λαθώ. Όχι, και δεν το εννοούσα έτσι. Όχι, οικογενειακή ταβέρνα δεν είναι το Σαμόνα. Όχι, όχι, παιδικά δεν θα δείτε. Εμένα μου αρέσει το Σαμόν. Είναι θέλω να πω οικογενειακές ότι ήταν λίγο της παρέας. Δεν παρέας. Έχει αυτό το στημένο του θεάτρου. Δεν είναι όχι, ένα θέατρο. Είναι μαγαζί. Είναι μαγαζί. Το πεκάνει ανακαίνιση στο αυτό. Μαγαζί τα παιδιά. Δεν το λέω σε οικογενειακά όπως το εννοείς. Οικογενειακή τα βαίνει εξωτικό κέντρο Σαμόν. Και να πάνε και... Λοιπόν, και να περιμένουν ένα-δύο κοντοσούβια. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Εγώ επίσης, επειδή βλέπω περνάνε από κάτω διαφημίσεις και έχω αγχωθεί. Έχουμε πολλούς, μην ανησυχείς. Τρία λεπτά περνάνε. Θέλω να πω ότι το. Τώρα έχεις πιάσει τη σκηνοθεσία δηλαδή πολύ. Έτυχε, τα έφερε η ζωή. Δεν. Τη είπα ότι θα παίξω στο μονόλογο, όπως σας φάνηκε. Θα παίξω στο μονόλογο του Γιώργου Ηλιόπουλου που είναι αντρικός. Εντάξει. Είναι τέλεια όλα. Και το Σαμόνι είναι εξοχικό κέντρο. Όλες λάθος πληροφορίες. Ελάτε Κυριακή μεσημέρι και είναι ο Βλάχος έξω και φωνάζει. Ελάτε. Μπείτε. Εκεί είναι ο Βλάχος ντυμένος με στράς και παγέτες βέβαια. Λοιπόν, αυτό θα ανέβει από Δεκέμβρη κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτή την παράσταση, γιατί ο Γιώργος Ηλιόπουλος έχει γράψει πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο. Παίρνει ένα μονόλογο και είναι ένα one-man show. Δηλαδή, ουσιαστικά ένας νέος μας διηγείται πώς γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του και την άφησε να φύγει. Μέσα από χιούμορ, συγκίνηση, κινηματογραφικές αναφορές. Που μιλάω μόνη μου, δεν έχω πρόβλημα. Και επίσης, όποιος θέλει να κερδίσει 10.000 ευρώ σε δώρα, πάρει το εξής τηλέφωνο. Σταμάτησε, έφαγα. Σταμάτησε, έφαγα. Ποιος το λέει, Μυραράκι? Εγώ. Καμία πληροφορία σωστή. Σήμερα καμία πληροφορία. Μόνο ότι έρχεται ο Ομπάμα. Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού. Αχ, γέλασα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χρόνια κωμικός. Δεν θα πάρω ποτέ δραματικό ρόλο με αυτά που κάνω. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί η εκπομπή με αγάπη με τη Μαρή Κυριακού. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.